Μια ιστορία με το λαιμό μου, θυμάστε που είχα κάνει και εγώ μια επέμβαση αιμορραγικού πολύποδα, που είναι και μια σοβαρή επέμβαση με ολική νάρκωση, δεν είναι κάτι απλό. Είναι παιδιά, όταν κάτι το θεωρείς αυτονόητο, όπως το να θες να πεις καλημέρα και να βγαίνει η φωνή σου, εγώ θυμάστε που επί μήνες είχα μια πολύ βραχνιασμένη φωνή, χωρίς να ξέρω τι, και τελικά είχα έναν αιμορραγικό πολύποδα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν κρυωμένη. Έπινα ζεστά για να το αντιμετωπίσω. Το ίδιο είχασε τη φωνή της. Και αυτό διαστελόταν από τα ζεστά που έπινα εγώ νομίζοντας ότι κάνω καλό. Και επιδεινωνόταν η κατάστασή μου. Και ξαφνικά με λέω έτσι. Και τώρα έμεινε με αφωνία λόγω μιας κακής διάγνωσης και μιας επέμβασης. Λοιπόν, σύντομα περαστικά και σιδερέ.